Νέα στοιχεία έρχονται στο φως αναφορικά με τη γυναίκα που φέρεται να πήρε το παιδί μιας οικογένειας στην Αλεξανδρούπολη. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία που ήταν το φως της δημοσιότητας από το βιολογικό περιβάλλον του παιδιού, φαίνεται ότι η νονά του παιδιού το πήρε και αρνείται να το επιστρέψει στους γονείς του. Κάτι το οποίο διαψεύδει κατηγορηματικά η δικηγόρος της γυναίκας, Γεωργία Ζώη, και μάλιστα αναφέρει ότι η γυναίκα δεν είναι η νονά του παιδιού. Η κυρία Ζώη επικαλείται και το ευαίσθητο της υπόθεσης, καθώς αφορά ένα ανήλικο παιδί σε μια μικρή κοινωνία και παρόλο που δεν αναφέρονται πουθενά τα ονόματα των εμπλεκόμενων, το παιδί φωτογραφίζεται δημιουργώντας άσχημες συνέπειες για τη συνέχεια της ζωής του. Σας ευχαριστώ για την ερώτηση και για το ενδιαφέρον. Καταρχήν, βέβαια, θα ήθελα να ξεκαθαρίσω ότι η υπόθεση αυτή αφορά ένα ανήλικο παιδάκι, το οποίο ζει σε μια πολύ μικρή κοινωνία, όπως αυτή της Αλεξανδρούπολης, και αυτή τη στιγμή έχει καταστιγματιστεί, διότι μπορεί να μην ανταφέρονται βέβαια τα στοιχεία του και τα στοιχεία των εμπλεκόμενων μερών, όμως φωτογραφίζονται τα στοιχεία αυτά και σε αυτή τη μικρή κοινωνία της Αλεξανδρούπολης λίγο πολύ όλοι γνωρίζουν. Με γνώμονα, κυρίαρχο γνώμονα το συμφέρον του παιδιού, εμείς θέλουμε να κάνουμε αυτές τις δύο δηλώσεις που θα γίνουν για να κλείσει η υπόθεση, να μην συνεχιστεί η έκθεση και ο ψυχικός τραυματισμός του παιδιού, το οποίο πηγαίνει σχολείο, έχει παρέες, γνωρίζει εκεί κόσμο και θα βιώνει και θα βιώσει πολύ πολύ άσχημες συνέπειες εξαιτίας αυτής της προβολής. Αναφορικά με την αίτηση υιοθεσίας που κατατέθηκε από τη γυναίκα, η κυρία Ζώη αναφέρει ότι είναι μια υπόθεση που έχει πάρει το δρόμο της δικαιοσύνης και ότι αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη και συμπληρώνει ότι δεν της επιτρέπει η επαγγελματική της συνείδηση και ο κώδικας δεοντολογίας να δημοσιοποιήσει κανένα στοιχείο πριν αυτήν τελειώσει. Από την άλλη πλευρά, το δεύτερο που είναι εξίσου σημαντικό είναι ότι, όπως πολύ καλά το είπατε, έχει κατατεθεί μια αίτηση υιοθεσίας η οποία συζητήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα. Επομένως, έχουμε μια διαδικασία δικαστική σε εξέλιξη. Mm-hmm. Η θέση μου ως θεσμικού παράγοντα της δίκης, διότι είμαι δικηγόρος της μιας πλευράς, μου επιβάλλει, και όχι μόνο η θέση μου, αλλά και οι αρχές μου και ο κώδικας επαγγελματικός και αξιακός που κουβαλάω, μου επιβάλλουν να σέβομαι αυτή τη διαδικασία και να μην μπαίνω σε λεπτομέρειες σε σχέση με την υπόθεση που χειρίζομαι και τα στοιχεία της δικογραφίας, ενώ αυτή βρίσκεται σε εξέλιξη. Mm-hmm. Απλά, επειδή η υπόθεση έχει πάρει τεράστιες διαστάσεις, πολύ κακώς κατά την άποψή μου, γιατί πρόκειται για μια ιδιωτική διαφορά που σίγουρα μπορεί να ενδιαφέρει το κοινό, αλλά δεν το αφορά κατά κυριολεξία, mm-hmm. Θέλουμε να κάνουμε κάποιες επισημάνσεις. Αναφορικά με τα δημοσιεύματα που χαρακτηρίζουν την υπόθεση ως αρπαγή, η κυρία Ζώη τονίζει ότι δεν υφίσταται αρπαγή, καθώς υπάρχει αμετάκλητο απαλλακτικό βούλευμα υπέρ της πελάτησάς της για το αδίκημα της αρπαγής και επεσήμανε ότι υπάρχουν δικαστικές αποφάσεις που έχουν παραχωρήσει στην εντολέα της την επιμέλεια του παιδιού. Αρχικά δεν μιλάμε για την ονά του παιδιού. Μιλάμε για μια τρίτη γυναίκα, είναι η κόρη της νονάς. Η νονά δεν εμπλέκεται πουθενά και οπότε αυτό πρέπει να ξεκαθαριστεί. Πολύ ωραία. Κατά δεύτερον, είπατε στην αρχή και θέσατε σε εισαγωγικά, βάλατε σε εισαγωγικά ότι πρόκειται για μια περίεργη υπόθεση αρπαγής. Επειδή είχε ακουστεί πάρα πολύ αυτό, οφείλω να ξεκαθαρίσω ότι υπάρχει αμετάκλητο απαλλακτικό βούλευμα υπέρ της πελάτησάς μου, της εντολέως μου, για το αδίκημα της αρπαγής ανηλίκου. Επομένως, δεν μπορεί κανένας πλέον να μιλάει ούτε σε εισαγωγικά και να αναφέρει ότι υπάρχει αρπαγή. Υπάρχει, είναι αμετάκλητο το βούλευμα, δεν προσβάλλεται ούτε και από τον Άριο Πάγο. Η κυρία Ζώη έκανε αναφορά και στην καταδικαστική απόφαση εις βάρος του πατέρα για ψευδή κατάθεση, ψευδή καταμήνυση και συκοφαντική δυσφήμιση της εντολέας της. Και να σεβαστούμε όλοι το ανήλικο παιδί και να αφήσουμε τη δικαιοσύνη να πάρει τις αποφάσεις και σε δεύτερο χρόνο, αν υπάρχει κάτι για να υποθεί. Μετά τη δικαστική απόφαση, μπορεί όποιος θέλει να τη σχολιάσει. Σε βάρος του ενός γονέα, του πατέρα τέλος πάντων, υπάρχει καταδικαστική απόφαση για αδικήματα ψευδούς καταμήνυσης και ψευδούς κατάθεσης και συναφή αδικήματα τα οποία τελέστηκαν σε βάρος της εντολέως μου. Αυτά θα ήθελα να πω και να εξέσω, όπως και επίσης το βασικότερο όλων, που ίσως είναι και αυτό που θα διαλευκάνει
πάρα πάρα πολύ και θα ρίξει φως στην υπόθεση είναι ότι η εντολέα μου διατηρείται με επιμέλεια αυτής της ανήλικης, του ανήλικου τέκνου, από το έτος 2016, τόσο με τις πράγμασεις όσο και με δικαστικές αποφάσεις. Δηλαδή, το τέκνο βρίσκεται σε αυτήν εντελώς νόμιμα και είναι η μόνη γυναίκα που αναγνωρίζει το τέκνο αυτή τη στιγμή, η ανήλικη ως μητέρα. Αυτά θα ήθελα να υποθούν. Θα ήθελα να σας παρακαλέσω να σεβαστούμε όλοι την ανήλικη και το ότι πραγματικά η διαδικασία έχει μπει σε ένα δρόμο. Εφόσον εκδοθεί μια δικαστική απόφαση, μπορεί κάποιος να την σχολιάσει. Από τη στιγμή όμως που είμαστε σε αυτό το σημείο, θα ήθελα να μην έχουμε περαιτέρω σχόλια. Αξίζει να σημειωθεί ότι ύστερα από έγκυρες πληροφορίες της Δέλτα τηλεόρασης, το παιδί αρχικά έφτασε στη γυναίκα όταν οι βιολογικοί του γονείς πήραν την απόφαση να το δώσουν για υιοθεσία στη γυναίκα που το μεγαλώνει έως και σήμερα. Ενώ όσο το ζευγάρι διέμενε στην Αλεξανδρούπολη, είχαν κληθεί οι αρμόδιες κοινωνικές υπηρεσίες για να εξετάσουν τις συνθήκες διαβίωσης των 4 παιδιών της οικογένειας, ενώ είχε γίνει και εισαγγελική έρευνα για τους 2 γονείς.